Καλησπέρα, είμαι ο Ακουαφόρτης από το Hellenic Milsim και σήμερα θα σας δείξω τι είναι το HandIR και πώς να το χρησιμοποιείτε. Πάμε! Καλώς ήρθατε σε ακόμα έναν οδηγό της κοινότητας. Σήμερα θα μάθουμε τι είναι το HandIR και πώς το χρησιμοποιούμε. Το HandIR λοιπόν είναι μια βομβίδα η οποία ρίχνεται από κάποιο βομβιδοβόλο ή κάποιο πλοβοβιδοβόλο. Αυτή τη στιγμή έχω ένα πλοβοβιδοβόλο στα χέρια μου και θα σας δείξω τώρα και πώς είναι. Λοιπόν, έχω στην τσάντα εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα HandIR, τα rounds. Λοιπόν, είναι οι βομβίδες. Φανταστείτε ότι αυτές οι βομβίδες λοιπόν τις εκτοξεύουμε από το launcher στον αέρα. Ανοίγει στον αέρα αυτή με ένα αλεξίπτωτο. Λοιπόν, κάπου εδώ π.χ. έχει το αλεξίπτωτο, ανοίγει και στο κάτω μέρος, βασικά στο, θα είναι το κάτω μέρος θα είναι στον αέρα, στο μπροστά μέρος υπάρχει μια κάμερα. Αυτή η κάμερα τώρα με το αλεξίπτωτο κρέμεται και μπορούμε με το monitor να τη χειριζόμαστε και να παίρνουμε εικόνα από ψηλά. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα σας δείξω τώρα πώς το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, θέλουμε τώρα, ας πούμε, σε αυτή εδώ την κεραία που είναι λίγο ψηλό μακριά κιόλας, να ρίξουμε το HandIR και να πάρουμε εικόνα του τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχουν άτομα, δεν μπορούμε τώρα με τα κιάλια, ας πούμε, να δούμε. Α, βλέπουμε έναν, αλλά δεν έχουμε πλήρη εικόνα τι γίνεται της περιοχής. Λοιπόν, τι κάνουμε? Ας πούμε ότι να καταστρέψουμε την κεραία και πρέπει να πάμε και πρέπει να πάρουμε πληροφορίες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι, επειδή το HandIR, αυτή η βομβίδα ανοίγει στον αέρα με ένα αλεξίπτωτο, πρέπει να ξέρουμε πού φυσάει ο αέρας για να τη ρίξουμε. Ωραία, για να ξέρουμε πώς θα ταξιδέψει και να έχουμε χρόνο ώστε το ταξίδι που θα κάνει να περάσει ακριβώς από το σημείο που θέλουμε να δούμε και να έχουμε και χρόνο ώστε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που βλέπουμε κάτω. Αυτά τα βασικά δηλαδή τα οποία προσδιορίζουν μια καλή βολή με το HandIR. Τώρα, για να δούμε πού φυσάει ο άνεμος, πατάμε το Shift και το K. Ωραία. Λοιπόν, δείχνει τώρα ότι ο άνεμος πάει προς την κεραία. Αυτό μας βοηθάει. Θα κάνει τη βολή μας πιο εύκολη. Λοιπόν, άρα θα ταξιδέψει. Βασικά πάει και λίγο προς τα δεξιά. Δεν πειράζει. Αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Θα σας δείξω τώρα πώς θα γίνει η βολή. Επειδή είναι πολύ μακριά, εννοείται ότι ανάλογα τη βολή ρυθμίζουμε το πώς θα πάει και το HandIR. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μακριά, θέλουμε να πάει όσο μπορεί ψηλά, να περάσει από πάνω από την κεραία και να έχουμε εικόνα. Το πόσο ψηλά θα πάει δεν μας νοιάζει, γιατί η κάμερα κάνει zoom. Ωραία. Το κακό είναι να πάει είτε χαμηλά, όπου μπορεί να μην έχουμε εικόνα καλή, και αν πάει χαμηλά, μπορούν, εάν υπάρχουν εχθροί, να το δούνε και να το πυροβολήσουν και να μας το ρίξουνε. Δηλαδή πυροβολάνε το αλεξίπτωτο, έπεσε το HandIR, δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, όπως είπαμε, πάει τώρα η βολή προς southeast και ο άνεμος είναι περίπου προς την κεραία. Τι κάνουμε λοιπόν? Επειδή είναι μακρινή βολή, πατάμε το F ή το N, ανάλογα πως έχετε συνηθίσει, για να βάλουμε το launcher. Λοιπόν, τα βγαίνει αυτό εδώ πέρα, είναι το launcher. Λοιπόν, και τώρα, αφού ξέρουμε ότι φυσάει από εδώ αλλά λίγο δεξιά, εμείς θα την κάνουμε τη βολή λίγο πιο αριστερά. Ωραία, αντίθετα, για να πάρει το HandIR την πορεία μπορεί αυτή. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, επειδή είναι μακρινή βολή και θέλουμε να πάει ψηλά,
Πατάμε control ροδάκι και το πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε, 250 μέτρα. Και ένα άλλο πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει για να αποκτήσουμε τη μεγαλύτερη, να πάει όσο πιο μακριά μπορούμε. Δηλαδή, εάν τώρα φύσαγε ο αέρας αντίθετα, θα θέλαμε να πάει όσο μπορούμε πιο κοντά στην κεραία, γιατί θα μας ερχόταν πίσω η βοβίδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί θα ταξιδέψει προς τα εκεί. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να μας βοηθήσει είναι το protractor, νομίζω λέγεται. Θα σας δείξω τώρα ακριβώς τι είναι. Το ανοίγουμε πατώντας Ctrl Shift και K. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Βλέπετε τώρα, ανάλογα το πώς σηκώνω το όπλο και το κατεβάζω, έχει μια κόκκινη ένδειξη, το οποίο οι αριθμοί δεξιά και αριστερά είναι οι μοίρες. Ωραία, αυτό το πράγμα το χρησιμοποιεί καμιά φορά ο sniper, αλλά το χρησιμοποιώ εγώ και για βολές, για το hand IR. Λοιπόν, ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε την πιο μακρινή βολή, το πάμε περίπου στις 45 μοίρες που είναι το πιο ιδανικό. Επειδή όμως θα ταξιδέψει προς τα εκεί έτσι κι αλλιώς, θέλουμε δηλαδή να ανοίξει πιο πίσω, το σηκώνουμε πιο ψηλά. Λοιπόν, φορτώνουμε το hand IR, τη βοβίδα, και όπως είπαμε το κάνουμε λίγο πιο αριστερά από εκεί που φυσάει ο αέρας, αντίθετα, και κάνουμε τη βολή. Ωραία, κάναμε τη βολή τώρα. Σε λίγο θα ανοίξει το αλεξίπτωτο. Να το. Λοιπόν, άνοιξε και τώρα βλέπουμε ότι ταξιδεύει από εκεί που πάει ο αέρας. Πατάμε Control Windows Key, Equipment και μπαίνουμε στο monitor. Περιμένουμε τώρα φορτώσει, ψάχνει τώρα την εικόνα. Αυτό που ρίξαμε. Ωραία, έχουμε εικόνα. Λοιπόν, με τα βελάκια, εάν πατήσουμε το πάνω βελάκι σηκώνεται η κάμερα ψηλά, το κάτω κάτω, με το δεξιά βελάκι πάει με τη φορά του ρολογίου προς τα δεξιά, με το αριστερό προς τα αριστερά. Τώρα πετάμε, έχουμε κάνει μια καλή βολή, περνάμε τώρα ήδη πάνω από το σημείο μας. Με το D κάνουμε zoom. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν 4 επαφές. Με το α ξεζουμάρουμε για να δούμε περισσότερη περιοχή και να ψάξουμε. Λοιπόν, και με το αν ήταν η νύχτα, με το νι έχουμε και νυχτερινή όραση που τώρα είναι μέρα, γι' αυτό τα βλέπουμε έτσι. Ήδη τώρα γίνεται μια καλή βολή και βλέπουμε τι γίνεται στην κεραία. Με το escape βγαίνουμε τελείως. Κομπλέ, βλέπετε ότι ταξιδεύει ακόμα. Λοιπόν, αν ρίξουμε τώρα και δεύτερη βολίδα, ας πούμε τώρα τη ρίξουμε προς το αεροδρόμιο. Ωραία, φυσάει από εδώ, θα τη ρίξουμε πιο πάνω και αντίθετα. Λοιπόν, κάπου εδώ τη ρίχνω. Ακόμα ταξιδεύει αυτό. Πατάμε Control Windows Key, Equipment, Monitor. Κάνει Connect. Λοιπόν, εάν τη σηκώσουμε, αυτή είναι η δεύτερη που ρίξαμε. Ωραία. Βλέπουμε τώρα εδώ πέρα και παίρνουμε πληροφορίες από το αεροδρόμιο. Εάν θέλουμε να πάμε στην προηγούμενη, την αλλάζουμε με το S. Ωραία, πέφτει έτσι κι αλλιώς. Ω, έπεσε και μέσα κιόλας. Για να το πάρουμε εδώ. Έπεσε, πάει αυτή. Λοιπόν, με το S πάμε στην προηγούμενη, με το W πάμε στην επόμενη που ρίξαμε. Ωραία, με το WS δηλαδή αλλάζουμε τις κάμερες. Λοιπόν, τώρα πάει και αυτό. Φορτώνουμε μια καινούρια. Έχω φτιάξει και καλά ένα μικρό σας σενάριο στην πόλη εδώ πέρα. Θα σας δείξω τώρα.
Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι εδώ, στα βράχια εδώ πέρα, και κάτω στην πόλη μας έχουν πει ότι έχουν πιάσει εχθροί κάποιους ομήρους. Η πόλη είναι γεμάτη εχθρούς και θέλουμε τώρα να πάρουμε όσες μπορούμε πληροφορίες από το Hunt.IR. Λοιπόν, πες ότι δεν είχα Hunt.IR και βγάζω τα κιάλια να πάρω πληροφορίες. Κάπου εδώ πες στα στεκόμενα να πάρω πληροφορίες για την πόλη. Λοιπόν, να δούμε τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, ψάχνουμε. Υπάρχει άτομο στην ταράτσα. Κι άλλο άτομο στην ταράτσα, δύο άτομα στην ταράτσες. Ένα περιπολάκι εδώ κάτω. Ένα αντιπαπ που άχνο φαίνεται. Αυτά. Δεν μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι πληροφορίες θα πάρουμε με το Hunt.IR. Λοιπόν, ετοιμάζουμε τώρα εδώ πέρα. Το βάζουμε, το έχουμε φορτώσει, το βλέπουμε πάνω δεξιά. Πατάμε Shift K για τον αέρα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο αέρας ταξιδεύει προς τα αριστερά μας. Άρα η βολίδα πρέπει να φύγει. Η βομβίδα μάλλον, η βολίδα λέω, τι να είναι. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι η βομβίδα πρέπει να φύγει από δεξιά για να ταξιδέψει προς τα αριστερά. Λοιπόν, παίρνουμε μια καλή θέση εδώ πέρα και το έχουμε στα, επειδή είναι μακριά πάλι, στα 250 μέτρα. Βασικά θα το βάλουμε τώρα στα 50 για να μην πάει πολύ ψηλά, να δούμε πως θα πάει πολύ, και στις 45 μοίρες. Ήδη είναι πιο δεξιά και τη ρίχνω. Λοιπόν, πατάμε το D, ψάχνουμε λίγο. Οπ, εδώ πέρα είναι οι τυπάδες. Ωραία, εδώ είναι οι όμηροι. Εδώ πέρα υπάρχει ένα roadblock με όχημα. Εδώ τελικά ήταν δύο τύποι που βλέπουμε στο λιμάνι. Τρία άτομα στις ταράτσες. Η ομάδα εδώ πέρα, το διεκτική. Οπ, υπάρχει εδώ πέρα στο δρόμο ένα όχημα με όπλο και μια ομάδα, κάτι άλλο. Έχουμε, ως τώρα δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, άρα με τη ρήψη τώρα που κάναμε, λοιπόν, του Hunt.IR, μπορούσαμε και πήραμε όλες αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις δούμε τα κιάλια. Λοιπόν, αυτός τώρα που χειρίζεται λοιπόν τα πράγματα, κάθεται και σημειώνει λοιπόν εδώ πέρα π.χ. ότι υπάρχουν οι όμοι. Κατά το γράψω, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ πέρα σημειώνουμε ότι είναι η όμηρη. Εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα. Ένα roadblock. Εδώ πέρα υπήρχε όχημα, μια ομάδα με τέτοιο. Ωραία, σημειώνουμε και τα υπόλοιπα. Εδώ σε αυτά εδώ τα τρία κτίρια που ήταν εδώ πέρα, δύο άτομα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έχουμε αυτή τη στιγμή όλη την εικόνα. Ό,τι μπορούμε να δούμε το περισσότερο. Η οποία ήταν ότι ταξίδεψε η μοβίδα σε αυτήν εδώ τη φάση. Ωραία, την πετάξαμε από εδώ και ταξίδεψε με τον άνεμο.
Είδαμε αυτό το σημείο της πόλης. Τώρα, εάν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει από αυτό το σημείο, δηλαδή πίσω από αυτά τα κτίρια, γιατί ταξίδιψα από εδώ, ή θα πρέπει να κάνουμε τη βολή από κάποιο άλλο μέρος, γιατί ήδη αν φανταστείτε ότι είμαστε περίπου στα 700-800 μέτρα διαφορά. Έτσι θα το δω κιόλας πόσο είναι εδώ διαφορά. 700 μέτρα. Ήδη η βολή ήταν δύσκολη, είναι πολύ μακριά. Μπορούσαμε να πάμε είτε από ένα άλλο σημείο, π.χ. από εδώ, πιο κοντά ας πούμε, ξέρω εγώ, ή εδώ, και να κάνουμε τη βολή από αυτή τη μεριά, αφού ο άνεμος φυσάει από εδώ, θα την κάναμε κάπου εδώ και θα ταξίδευε προς αυτή την πορεία και θα βλέπαμε αυτή τη μεριά την πόλη. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οποιαδήποτε. Να ξέρετε ότι οποιαδήποτε. Οποιοδήποτε χάντα. Να ξέρετε ότι οποιοδήποτε χάντα IR είναι στον ουρανό και λειτουργεί. Όποιος έχει το monitor, όπως είπαμε, μπορεί με το W και το S να κοιτάξει από εκεί. Δηλαδή τώρα, εάν εγώ ήμουν ο commander και κάποιος έριχνε από εκεί πέρα το Hunt IR και μου δείχνει την εικόνα η οποία είναι από αυτή τη μεριά, από εδώ κάτω, και ένας έριχνε από εδώ, κατευθείαν θα μπορούσα να πάρω πληροφορίες από δύο Hunt IR πατώντας το W και το S και χειριζόμουν και τις δύο κάμερες ώστε να ελέγξω πράγματα από τα δύο Hunt IR αυτή τη στιγμή που βρίσκονταν στον αέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Τα λέμε στο επόμενο.